Ευχαριστώ και εγώ, κύριε συνάδελφε. Θέλει κανένας άλλος συνάδελφος να μιλήσει για τον Εκλειπώντα? Όχι. Εγώ δεν είχα την τύχη να το γνωρίσω, ομολογώ, αλλά δέχομαι βεβαίως αυτά που λέτε, πως ήταν ένας μεγάλος Έλληνας και μεγάλος ευεργέτης. Γι' αυτό προτείνω στην Επιτροπή μας ομόφωνα να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Ομόφωνα λοιπόν και παρακαλώ να διαβιβαστούν στην οικογένειά του. Μπορούμε και η Επιτροπή να κάνουμε μια αποστολή αν έχουμε κάποιο μέσο που να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Στην Επιτροπή μας λοιπόν συνεχίζουμε. Συμμετέχουν και παρακολουθούν σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Απόδημου Ελληνισμού, ο κύριος Γιάννης Χρυσουλάκης, και τον ευχαριστούμε πολύ, διότι βλέπω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη διάθεση και παρακολουθεί τις επιτροπές μας, και να μας κρίνετε, κύριε Γενικέ. Η Ευανθία Παπαδάτου, προϊσταμένη Διεύθυνσης Ευρώπης, η Ουρανία Σταυροπούλου, συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα, ο Αλέξανδρος Σαβαΐδης, συνεργάτης Γενικού Γραμματέα, η Παναγιώτα Βρετάκου, συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα, ο Θανάσης ο Χούπης, πού είναι ο Θανάσης, εκεί είναι, δημοσιογράφος Φωνή της Ελλάδος, ο Δημήτρης ο Μαραβέλιας, μέλος του ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών. Κύριος Μαραβέλιας. Δεν το βλέπω. Ο Πέτρος ο Κασιμάτης, δημοσιογράφος, ο Χρήστος ο Μαλασπίνας, δημοσιογράφος. Δεν ξέρω αν δεν ανέφερα κανένα και βρίσκεται κανείς στην αίθουσα. Okay. Είπαμε μόνο και νομίζω το ξέρουν όσοι παρακολουθούν τη συνεδρίαση. Θα είναι στις ξεχωριστές θέσεις από τους βουλευτές, λίγο πιο πίσω δηλαδή. Σε συνέχεια λοιπόν της προηγούμενης συνεδρίασης της 29ης Αυγούστου και λαμβάνοντας υπόψη και τις τοποθετήσεις των συναδέλφων που έλαβαν λόγο αλλά και τη συνάντηση που είχαμε το Προεδρείο της Επιτροπής, τον κύριο Αμανατίδη και τον κύριο Σκανδαλίδη, σας παραθέτω τους άξονες δράσης μας και την πρότασή μας για τις θεματικές υποεπιτροπές, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια. Οι άξονες δράσεις, λοιπόν, όπως σας έχω αποστείλει και ηλεκτρονικά και τις έχετε μπροστά σας, είναι πρώτον η γλώσσα και η παιδεία. Είναι γνωστό ότι η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι μία από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού, οι Έλληνες της Διασποράς τα τελευταία χρόνια. Και είναι επίσης κατανοητό ότι μόνο μέσω από την γνώση της γλώσσας μπορεί κανείς να μοιηθεί και στον ελληνικό πολιτισμό αλλά και να γνωρίσει και την ελληνική ιστορία. Θεωρώ ότι είναι χρέος και υποχρέωση, πρωταρχικό θα έλεγα, της Επιτροπής να ενισχύσουμε όσο μπορούμε με διαρκές προσπάθειες τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής παιδείας στους ελληνόπαιδες της Διασποράς. Η δεύτερη δράση με την οποία προτείνω να ασχοληθούμε είναι η ψήφος των αποδήμων. Νομίζω ότι το θέμα είναι γνωστό, αποτέλεσε και αποτελεί πάγιο αίτημα των αποδήμων και ομογενών τουλάχιστον της μεγαλύτερης πλειοψηφία. Θεωρώ ότι οι συνθήκες είναι όριμες. Θα φέρουμε το θέμα για συζήτηση και την πρόταση της κυβέρνησης και πρέπει να προχωρήσουμε προς την καθιέρωση της ψήφου των αποδήμων από τον τόπο κατοικίας τους. Το τρίτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι η ανάδειξη και στήριξη του έργου των συλλόγων, των ομοσπονδιών, των σωματείων και η ενίσχυση των όσο πιο πολύ μπορούμε των σχέσεων τους με την Ελλάδα και μεταξύ μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι, αγγίζουν τους 3.000 συλλόγους σε όλο τον κόσμο.
Το έργο τους είναι γνωστό. Πολλές φορές οι σύλλογοι αυτοί αποτέλεσαν σημείο αναφοράς και συνάντησης των αποδήμων, τουλάχιστον στα τις προηγούμενες δεκαετίες, και ήταν ο συνεκτικός κρίκος μεταξύ των αποδήμων. Το έργο τους είναι καθήκον της Επιτροπής να το αναδεικνύουμε και να το ενισχύσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε μέσω των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, είτε με επισκέψεις εκεί, είτε με προσκλήσεις συλλόγων, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν, να εκθέσουν το έργο που επιτελούν στις πατρίδες τους, στις δεύτερες πατρίδες τους. Το τέταρτο άξονα είναι η αναγνώριση και στήριξη του ρόλου της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το ρόλο που έπαιξε η Ορθόδοξη, η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία στην διατήρηση της ταυτότητας των Ελλήνων του εξωτερικού. Μπορεί σε αυτό το θέμα να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικές θέσεις. Κανείς όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον διαχρονικό ρόλο που έπαιξε η Εκκλησία και τη στήριξη που έδωσε στους ομογενείς και δίνει ακόμη και σήμερα. Νομίζω ότι το σημείο αυτό ξεπερνά τις προσεγγίσεις, τις κομματικές ή τις μικροπολιτικές, και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το έργο της Εκκλησίας με τον ίδιο τρόπο που αναφέραμε και στους συλλόγους. Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας είναι το πέμπτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε. Είναι γνωστό ότι καθιερώθηκε η ημέρα ελληνικής γλώσσας. Δεν έχει κατατεθεί όμως έτοιμα στην UNESCO, στον ΟΗΕ, για να καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Οφείλουμε αυτό ως επιτροπή να συζητήσουμε και να προτείνουμε στο ΣΤΑΡ, νομίζω είναι και το Υπουργείο Πολιτισμού και το Εξωτερικών, έτσι, πολιτισμού, να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να κατατεθεί η πρόταση αυτή, και στη συνέχεια χρειάζεται βέβαια και στήριξη, συνέργειες, συμμαχίες για να μπορέσει να καθιερωθεί. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική αυτή την καθιέρωση, και επίσης εδώ να πω, θα το πούμε και παρακάτω, ότι με πρόταση του κυρίου Στυλιανίδη, ιδέα μάλλον, μπορεί να κάνετε εσείς την πρόταση, κύριε συνάδελφε, θα πρέπει να επεξεργασούμε μία πρόταση προστασίας και ανάδειξης της ελληνικής γλώσσας και να την εντάξουμε ως διάταξη στο Σύνταγμα τώρα κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης. Θα δούμε πόσο αυτό είναι δυνατό. Η πρόταση πάντως είναι σωστή. Εμένα με εκφράζει, μου αρέσει και την βάζω και στην κρίση και στην συζήτηση εδώ των συναδέλφων. Η ενίσχυση και η προβολή των φιλελληνικών κινημάτων, αλλά και μεμονωμένων φιλελληνίων, είναι ο έκτος άξονας με τον οποίο θα ασχοληθούμε. Αυτό έρχεται στο προσκήνιο εξαιτίας της συμπλήρωσης των 200 χρόνων και το 2021 από την Επανάσταση, που όπως όλοι ξέρουμε η Ελληνική Επανάσταση καλοχύθηκε κυρίως στο εξωτερικό, αλλά και στηρίχθηκε κατά πολύ από τις φιλελληνικές, από το διεθνές φιλελληνικό κίνημα. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από την ανάδειξη ήδη φιλελληνικών κινημάτων. Υπάρχει στην Ιταλία ένα, από ό,τι γνωρίζω, άκουσα ότι υπάρχουν και σε άλλες χώρες, αλλά και από την ανάδειξη και μεμονωμένων φιλελλήνων που υπάρχουν πάρα πολύ στον κόσμο, και νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι από έναν ή περισσότερους, και μπορούμε να το καταθέσουμε εδώ στην Βουλή και βέβαια μέσα από τις ομογενειακές ενώσεις, οργανώσεις, συλλόγους και μεμονωμένα πρόσωπα, αλλά και μέσα των προξενικών μας αρχών σε χώρες του εξωτερικού. Παράλληλα με αυτό, ως 7ο άξονα βάλαμε τη συμμετοχή μας στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Νομίζω ότι
και πιστεύω ότι σε αυτό δεν διαφωνεί κανείς, ότι η Επιτροπή μας μπορεί να προσφέρει, να συμμετέχει, να εμπλουτίσει και να ενισχύσει αυτές τις εκδηλώσεις. Έχει ένα πλεονέκτημα η Επιτροπή μας και μία ευελιξία που δεν την έχουν άλλες επιτροπές που μπορούν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα, που μπορούμε να φέρουμε εδώ, να φιλοξενήσουμε ομογενείς ή οργανώσεις ή οποιοδήποτε θέλουν να στηρίξουν τις εκδηλώσεις και να εκθέσουν τις απόψεις τους. Αυτό βέβαια θα γίνει σε συνεργασία και με την αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί για τις εκδηλώσεις του 1821 και με την κυρία Αγγελοπούλου όταν αυτό μορφοποιηθεί και ξέρουμε και το πρόγραμμά τους. Βεβαίως σε αυτό μπορεί να συμμετέχει και να βοηθήσει πάρα πολύ και η ΠΑΔΕ, μπορεί σε όσα κοινοβούλια ξένα υπάρχουν ελληνικής καταγωγής εκλεγμένοι βουλευτές, να προκαλέσουν συζητήσεις, διαλέξεις, ομιλίες, συνέδρια, έτσι ώστε να αναδεικτεί το θέμα αυτό των 200 χρόνων από την Επανάσταση. Υπάρχει προτείνω ή το βάζω σαν σκέψη προβληματισμού και συζήτησης. Μπορούμε να διοργανώσουμε ή να στηρίξουμε εκδηλώσεις, μία εκδήλωση ανά Ήπειρο ή οπουδήποτε άλλο οργανώσεις ή ομοσπονδίες ή σύλλογοι θέλουν να οργανώσουν. Και βεβαίως, το είπα νομίζω και την προηγούμενη φορά, συμβολικά προτείνω οι εκδηλώσεις να ξεκινήσουν από την Οδυσσό, όπου υπήρξε η έδρα των Φιλικών. Το θέμα της γενοκτονίας είναι ο 8ος άξονας. Προτείνεται και προτείνω να φέρουμε το θέμα αυτό για συζήτηση στην Επιτροπή. Το είχα ζητήσει πάρα πολλές φορές στην προηγούμενη Επιτροπή, αλλά δεν έχει έρθει ποτέ για συζήτηση από τον προηγούμενο Πρόεδρο, έτσι ώστε να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε το θέμα αυτό της αναγνώρισης της γενοκτονίας να διεθνοποιηθεί και να ενταχθεί αν είναι δυνατόν και στην ατζέντα της ελληνικής διπλωματίας, κύριε Αντιπρόεδρε. Το έχουμε βάλει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις, αλλά δυστυχώς δεν ήρθε. Το brain drain και τρόποι αναστροφής του, νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί νέοι έχουν για λόγους κυρίως οικονομικούς, έβρεσης απασχόλησης, έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Αυτοί έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα προηγούμενα μεταναστευτικά κύματα, διότι δεν οργανώνονται σε συλλόγους και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ή περιέχει τον κίνδυνο πολύ εύκολα να αφομοιωθούν από τις τοπικές κοινωνίες και να κόψουν τις σχέσεις τους με την Ελλάδα. Πρέπει να βρούμε τρόπους είτε να τους οργανώσουμε είτε να έχουμε μια επικοινωνία με αυτούς και τρόπους και ευκαιρίες αναστροφής του φαινομένου και επιστροφής τους στη χώρα. Παγκόσμια ημέρα εκπροσώπησης του απόδημου ελληνισμού, παγκόσμια εκπροσώπηση του απόδημου ελληνισμού, όχι ημέρα, συγγνώμη. Με όσους συζητάμε για την λειτουργία του ΣΑΕ, έχουμε να ακούσουμε όχι λόγια καλά ή ευνοϊκά. Βεβαίως, η δική μου άποψη είναι διαφορετική. Δεν θεωρώ ότι το ΣΑΕ πέτυχε στη λειτουργία του. Θεωρώ ότι σχεδιάστηκε λάθος από την ελληνική πολιτεία και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Όμως θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει και είναι ανάγκη να υπάρχει μια παγκόσμια εκπροσώπηση του απόδημου ελληνισμού και της ομογένειας, να βρούμε έναν τρόπο να εκπροσωπηθούν όλοι αυτοί οι συμπατριώτες μας και να έχουν σχέση και μεταξύ τους ανά Ήπειρο. Ξέρουμε όλοι ότι το ΣΑΕ είναι κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα ως συνταγματική διάταξη. Να δούμε με ό,τι αυτό σημαίνει και να δούμε πώς αυτό μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Η εξέταση θεμάτων καταχωρική ενότητα. Γνωρίζουμε ότι όχι μόνο ανά Ήπειρο αλλά και ακόμη και ανά χώρα τα
τα προβλήματα των συμπατριωτών μας είναι διαφορετικά και η διαστρωμάτωση εντελώς διαφορετική. Γι' αυτό προτείνω αυτή την δράση, έτσι ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα ανά χώρα και ανά ενότητα γεωγραφική να μπορούμε να εξετάσουμε θέματα και προβλήματα και να τα προωθήσουμε ή να τα λύσουμε όσο μπορούμε και να ενημερωθούμε βεβαίως από τις κατοίκους αυτών των περιοχών για τα θέματα τους. Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση του Ελληνισμού, είπαμε ότι αυτήν πρέπει να την ενεργοποιήσουμε περισσότερο, να έχουμε περισσότερο στενότερες σχέσεις. Μπορούμε σε συνεργασία με τους εκλεγμένους συμπατριώτες μας σε ξένα κοινοβουλία να προωθήσουμε πάρα πολλά θέματα. Στην Επιτροπή, για να αναδείξουμε αυτά τα θέματα, θα προσκαλούνται και μπορείτε να προτείνετε όλοι οι συνάδελφοι και όποιος θέλει να προσκαλούνται ομογενείς, προβλεπμένα πρόσωπα, ευεργέτες όπως τον Εκλυπώντα, όπως αναφέρατε, σύλλογοι να εκθέσουν το έργο τους και βεβαίως να μπορέσουμε να τις στηρίξουμε και να τους βοηθήσουμε όσο θέλουμε. Έναν άξονα που μου διέφυγε, διότι η γερμοκτονία πάντα με παρασέρνει, κύριε συνάδελφε, κύριε Στυλιανίδη, προτείνω, και το έχετε μπροστά σας, η Επιτροπή μας να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης, που είναι τον επόμενο χρόνο, το 2020. Είναι μια πρόταση του κυρίου Στυλιανίδη, την οποία εγώ κάνω δεκτή και την θέτω και στην κρίση και στη συζήτηση την δική σας. Γράφω έναν τρόπο εδώ, μπορούμε να συζητήσουμε ποιο τρόπο μπορούμε να συμμετάσχουμε στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Θράκης. Τέλος, θέλω να σας πω ότι τους άξονες και τα θέματα που βάλαμε δεν είναι ένα κλειστό πλαίσιο. Μπορεί οποιοδήποτε συνάδελφος κατά την διάρκεια της τρέχουσας συνόδου να θέτει οποιαδήποτε θέματα, να τα εξετάζουμε κατά περίπτωση και να τα συζητάμε. Έκλεισα την πρώτη εισήγηση και ενότητα. Αν θέλει κάποιος συνάδελφος να... Ο κύριος Στυλιανίδης ζήτησε το λόγο. Ο κύριος Αντιπρόεδρος. Να προσθέσετε κάτι, βεβαίως. Να δώσουμε τον κύριο Γενικό, καταρχήν κύριε Γραμματέα. Ο κύριος Γενικός, ο κύριος Χρυσουλάκης.